Παράνομες συνταγογραφήσεις αντικαρκινικών φαρμάκων, αφαίρεσή τους από τα δημόσια νοσοκομεία, εισαγωγή στη χώρα μας από την Αίγυπτο με εικονικά τιμολόγια και στη συνέχεια εξαγωγή τους από συνοικιακό φαρμακείο της Αθήνας σε φαρμακοποθήκες στη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ιταλία είναι η κορυφή του παγόβουνου, ενός σκανδάλου που ξέσπασε τις προηγούμενες ημέρες προκαλώντας σοκ στην ελληνική κοινωνία. Στον καμβά του πόνου των ασθενών, επίορκοι γιατροί, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί έστησαν ένα ολόκληρο κύκλωμα και επί 5 χρόνια λιμένονταν με αναλγησία τα νοσοκομεία, προωθώντας στο εξωτερικό τα παράνομα σκευάσματα, αφού προηγουμένως τα νομιμοποιούσαν μέσω εταιριών εισαγωγής με έδρα το Κάιρο. Εν τω μεταξύ, οι έρευνες της οικονομικής αστυνομίας συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και αποδίδουν καρπούς. Σε μεγάλη επιχείρηση που έγινε την 5η το απόγευμα σε κτίριο της οδού Νικολάου Πλαστήρα στην Πεύκη, βρέθηκε μεγάλη ποσότητα παράνομων αναβολικών σκευασμάτων. Βρέθηκαν ακόμη χρήματα και πολύτιμη λίθη, καθώς και άλλα τιμαλφή που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για χώρο φύλαξης. Βούλησή μας είναι να ερευνηθεί κάθε πτυχή αυτού του κυκλώματος, το οποίο διακινούσε αντικαρκινικά φάρμακα, αλλά χθες βγήκε και μια άλλη διάσταση με αναβολικά. Να είστε σίγουροι ότι θα βγει άκρη, όπως βγήκε άκρη σε αυτό το κύκλωμα, το οποίο υπόψη ενεργούσε από το 2013 και έκανε αυτές τις απάνθρωπες πράξεις για τις οποίες προσήχθησαν στη δικαιοσύνη. Είστε κοντά στο να αντιμετωπίσετε, έχετε κάποια στοιχεία? Έχουν βρεθεί, από ό,τι είδατε, πάρα πολλά στοιχεία. Έχουν βρεθεί και προϊόντα που έχουν σχέση κατά πάσα πιθανότητα με όλη αυτή την εκμετάλλευση, ενώ τους πολύτιμους λίθους, μεγάλος αριθμός πολύτιμων λίθων, που γύρω στους 250 που βρέθηκαν χθες στο σπίτι ενός από τους ενόχους. Άρα βλέπετε ότι αυτό το κύκλωμα ενεργούσε σε μεγάλη έκταση, είχε διεθνή δράση και είχε και πολυετή δράση. Αυτοί οι άνθρωποι έβαλαν το κέρδος πάνω από την υγεία και τους συνανθρώπους τους, και αυτό είναι κάτι που το κράτος μας, η κοινωνία μας, αυτή η κυβέρνηση δεν υπάρχει περίπτωση να ανεχθεί. Θα εξετάσουμε λοιπόν κάθε διάσταση και πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα εξετάσει επίσης στη συνέχεια κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι δεν τήρησαν τον όρκο του Ιπποκράτη, μια και κάποιοι από αυτούς είναι και υγειονομικοί. Αλλά θα εξετάσει και τους υπόλοιπους, τους μη υγειονομικούς. Πιστεύετε ότι υπάρχουν και άλλοι εγκέφαλοι στο κύκλωμα? Θα το δείξει η έρευνα. Θα δούμε στη συνέχεια τι γίνεται. Γιατί είδατε ότι συγκλονίστηκε όλος ο κόσμος με την απανθρωπιά αυτού του κυκλώματος, που δεν οροδούσε μπροστά στο κέρδος και δεν υπολόγιζε την υγεία των συμπολιτών μας. Επιχείρηση έγινε και σε αποθήκη στην Κηφισιά, ενώ έχει εντοπιστεί και παράνομη διακίνηση και άλλων ακριβών φαρμάκων, όπως αυτά για το AIDS. Στο επίκεντρο της πείρας φαίνεται να βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, το Λαϊκό, όπου οι πρώτες έρευνες απέδωσαν σημαντικά ευρήματα και οδήγησαν σε συλλήψεις και προφυλακίσεις. Ωστόσο, έκπληξη και πολλά ερωτηματικά προκάλεσε η μυστηριώδης εξαφάνιση μιας πανεπιστημιακής γιατρού που συνεργαζόταν με το ογκολογικό τμήμα αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης. Η αναφορά του διοικητή του νοσοκομείου και της καθηγήτριας ογκολογίας του νοσοκομείου προς το Υπουργείο για την αδικαιολόγητη απουσία της, αλλά και η δήλωση εξαφάνισης της μητέρας της, δημιουργούν πολλά ερωτηματικά. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής μας, η γιατρός έδωσε πριν από λίγες ώρες σημεία ζωής και πρόκειται να παρουσιαστεί στον εισαγγελέα που ερευνά την υπόθεση τη Δευτέρα. Υπάρχουν αναφορές ότι έγιναν και κάποιες πλαστές συνταγογραφήσεις, σύμφωνα με αυτά που μας λέτε κι εσείς. Αυτό φαίνεται ότι σχετίζεται με την εξαφάνιση μιας γιατρού, νεαρής γιατρού, η οποία όμως είναι πάρα πολλά χρόνια εδώ στο νοσοκομείο σας. Δηλώθηκε βέβαια η εξαφάνισή της από τη μητέρα της, αλλά κατά σύμπτωση, κατά συγκυρία, η συγκεκριμένη υπηρετεί στους δύο αυτούς γιατρούς που εσείς αναφέρετε ότι εντόπισαν πλαστές συνταγογραφήσεις. Και εγώ το θεωρώ, και εγώ μπορώ να πω σχεδόν βέβαιο. Βεβαίως η έρευνα συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη.
Όμως, όπως γνωρίζετε, οι πανεπιστημιακοί γιατροί έχουν νόμιμο δικαίωμα να έχουν συνεργάτες, υπότροφους και βοηθούς. Είναι και οι δύο πανεπιστημιακοί, να πούμε, αυτοί που έχουν εντοπίσει τις πλαστές συνταγογραφήσεις. Λοιπόν, η κυρία η οποία φέρεται εξαφανισμένη ήταν λοιπόν πανεπιστημιακή συνεργάτης, γιατρός και ίδια. Και, ογκολόγος. Ειδική παθολόγος που συνδέεται με ακριβώς. Οπότε, πόσα χρόνια είναι στο νοσοκομείο η κυρία αυτή? Αυτή είναι περίπου 10 χρόνια. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι παιδί του λαϊκού. Εδώ έκανε την ειδικότητά της, εδώ τελείωσε. Αφού τελείωσε με διάφορες συμβάσεις νόμιμες, παρέμεινε ως συνεργάτης πανεπιστημιακών γιατρών. Είχε φυσική παρουσία κάθε μέρα στο νοσοκομείο, από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι πολύ αργά το απόγευμα. Έως την περασμένη Τετάρτη, καταλαβαίνω. Έως την περασμένη Τετάρτη. Η μητέρα της έχει δηλώσει την εξαφάνισή της. Η αλήθεια είναι ότι μετά από κλίση μας, η μητέρα της ήρθε στο νοσοκομείο, τη συνάντησα και μου παρέδωσε την τσάντα της εξαφανισμένης κόρης της. Κατ' εντολή της ανακρίτριας, σήμερα την παρέδωσα στην ανακρίτρια και έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Έχει βγει και ένα ένταλμα, ξέρω, δύο μάλλον εντάλματα και για τους δύο τους εξαφανιστέντες. Αυτό το ξέρω από το ρεπορτάζ, μη μου το επιβεβαιώσετε εσείς γιατί δεν μπορείτε. Ωστόσο, η μητέρα της γιατρού που μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή μας επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι συνταγογραφήσεις και αποδίδει τις ευθύνες στους ογκολόγους που δίνουν στους βοηθούς τους τις σφραγίδες τους και τους κωδικούς τους. Τρει ογκολόγοι τις είχαν δώσει τις σφραγίδες τους και τους έδιναν τους ασθενείς να γράφει η κόρη μου τα φάρμακα. Η κόρη μου στο λαϊκό νοσοκομείο δεν είχε καμία αυτή. Δούλευε στο παράρτημα ως επιστημονικός συνεργάτης των ογκολόγων. Με δική τους ευθύνη τις δώσαν τις σφραγίδες και τους δίνανε και τους φακέλους των ασθενών. Η κόρη μου δεν είχε κανέναν προσωπικό ασθενή. Ωραία. Αυτά να πείτε. Γεια σας. Ο συνήγορος ενός από τους φερόμενους ως εμπλεκόμενους πάντως ζητάει να διερευνηθεί περισσότερο η υπόθεση της εξαφάνισης. Και αυτή την ώρα που μιλάμε έχουμε μάθει και έχουμε και τα κατάλληλα χαρτιά εμείς γι' αυτό, ότι έχει εξαφανιστεί και μία ακόμα γιατρός στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Έχει εξαφανιστεί αυτή ο άντρας της. Θέλω να σας ρωτήσω πώς το σχολιάζετε αυτό και τι πιστεύετε ότι έχει γίνει. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να διερευνηθεί ακόμη περισσότερο η συγκεκριμένη υπόθεση για να αποδειχθεί, αλλά και έστω να έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό, πιο συγκεκριμένο σε σχέση με τους υπευθύνους, αλλά και κυρίως με την πραγματική δράση και δραστηριότητα που αναπτύχθηκε στο χώρο του φαρμάκου και της διακίνησης αυτού. Είναι απίθανο τα φάρμακα από την αποθήκη του φαρμακείου χωρίς την παρέμβαση των αρμοδίων να βγήκανε εκτός της φαρμακοποθήκης. Οι έρευνες που έγιναν με εντολή του διοικητή του νοσοκομείου δείχνουν πληθώρα παράνομων συνταγογραφήσεων που φτάνουν τις 200 και ο αριθμός αυτός φαίνεται ότι θα αυξηθεί. Κύριε διοικητά, θέλω να σας ρωτήσω εάν κάνατε περαιτέρω έρευνες μετά τις συλλήψεις δηλαδή και την ανάκριση και αν τελικά έχετε ευρήματα και από αυτές τις έρευνες. Εμείς ξεκινήσαμε και κάναμε μια έκτακτη απογραφή προσπαθώντας να δούμε αν λείπει κάτι από το νοσοκομείο. Διαπιστώσαμε ότι δεν λείπει στο νοσοκομείο κάτι. Όμως βρήκαμε το εξής, ότι υπήρχε ένα... το κύκλωμα αυτό πραγματοποιούσε παράνομες συνταγογραφήσεις, ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις, οι οποίες αφορούσαν ογκολογικά φάρμακα πολύ μεγάλης αξίας, και δηλαδή πλαστές συνταγογραφήσεις. Όταν λέμε πλαστές συνταγογραφήσεις, να καταλάβει ο κόσμος, χοντρικά πώς γίνονταν, με εμφάνιση ασθενών που δεν υπήρχαν ή με εμφάνιση φαρμάκων σε ασθενείς που δεν θα έπρεπε να έχουν συνταγογραφηθεί? Ήταν δύο ειδών. Είτε ήταν ασθενείς, πραγματικοί ασθενείς, οι οποίοι ακολουθούσαν άλλη θεραπεία και στον... Ήταν τουλάχιστον καρκινοπαθείς ή... Ήταν καρκινοπαθείς, αλλά όμως η θεραπεία που ακολουθούσαν ήταν εντελώς διαφορετική. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ερχόντουσαν και έπαιρναν εδώ το κανονικό τους φάρμακο, όμως εμφανιζόταν την ίδια μέρα
να συνταγογραφείται στο ΆΜΚΑ τους και κάποιο άλλο άσχετο ογκολογικό φάρμακο πολύ μεγάλης αξίας. Αυτό ξέρετε που λέτε, που περιγράφετε. Αφορά πόσους γιατρούς αυτό, ως τώρα τι έχετε εντοπίσει αυτό δηλαδή. Μέχρι στιγμής αφορά σίγουρα δύο γιατρούς. Δύο γιατρούς, νομίζω ότι μία το είχε καταγγείλει, έχω διαβάσει μια αναφορά. Και οι δύο. Α, το έχουν καταγγείλει και οι δύο. Η μία είναι 44 πλαστές συνταγογραφής, ο άλλος είναι νομίζω άντρας. Πόσες είναι του άλλου? Είναι 100 πλάς. 100? Σε πόσο διάστημα? Είναι περίπου 6 μήνες. Πόσες συνταγές έκανε συνολικά για να έχει 100 πλαστές? Κοιτάξτε, ημερησίως στο Λαϊκό έρχονται περίπου 100 άνθρωποι για να λάβουν θεραπεία. Το νούμερο δηλαδή δεν είναι υπερβολικό. Λοιπόν, 100 το λέω κατά μέσο όρο ημερησίως. Αφορούν φάρμακα τα οποία η Σπύρα τα έκλεβε, για να πούμε έτσι, από φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Συνταγογραφούνται μεν από τους γιατρούς ουεμπικά, με ουεμπική εφαρμογή, και πρέπει ο ασθενής ή τέλος πάντων αυτός που θα πάρει το φάρμακο, εξουσιοδοτημένος από τον ασθενή, να φέρει την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, γνωμάτευση του ιατρού και να έχει βιβλιάριο του ασθενή, όπου το βιβλιάριο αυτό για να το πάρει το φάρμακο από το φαρμακείο του ΕΟΠΗ πρέπει να το σφραγίσει ο εκεί φαρμακοποιός. Δεν μπορεί απλά να πάει με την ηλεκτρονική συνταγή. Προϋποθέτει οπωσδήποτε και βιβλιάριο. Αναζητήσαμε τον καθηγητή νεφρολογίας, διευθυντή της μονάδας μεταμοσχεύσεων και της ιατρικής υπηρεσίας του Λαϊκού, ο οποίος περιγράφει τις αιτίες της κακοδαιμονίας των πλαστών συνταγογραφήσεων. Σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές μας πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές γιατρών ότι έχουν βρεθεί συνταγογραφήσεις, ναι, οι οποίες δεν είναι δικές τους. Ναι. Πώς μπορεί να έχει γίνει κάτι τέτοιο? Εδώ είναι μια ιστορία στην οποία στρουθοκαμιλίζουμε και θελοτυφλούμε. Το ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης, το οποίο είναι εξαιρετική πρόοδος και είναι πάρα πολύ καλό το ότι έγινε, πρόσθεσε πολύ γραφειοκρατία. Πρώτον, γιατί κατά τη γνώμη όλων των γιατρών που το χρησιμοποιούν συστηματικά, δεν είναι φιλικό προς το χρήστη. Επομένως, ένα ζήτημα είναι να ξανακοιταχτεί αυτό το θέμα. Το δεύτερο είναι ότι, παρόλο το ότι υπάρχει το ηλεκτρονικό σύστημα, ο οποίος ζητάει από τους γιατρούς να γράφουν και στο βιβλιάριο τα φάρμακα, το οποίο είναι λίγο αστείο, συν να προσθέτει και μια γνωμάτευση για την πάθηση την οποία έχει. Εκτός αυτού, αναγκάζονται γιατροί να ορίζονται από τα νοσοκομεία κατόπιν εντολής του Υπουργείου, που είναι ο πραγματικά προϊστάμενος του κατά τα άλλα στις διακηρύξεις ανεξάρτητου του ΕΟΠΗ, οι γιατροί των νοσοκομείων να ασκούν και καθήκοντα ελεγκτοί του ΕΟΠΗ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρώτον χρειάζονται και ελεγκτές όταν έχει το ηλεκτρονικό σύστημα, για να στείνονται ουρά οι ασθενείς και να απασχολούνται περαιτέρω γιατροί. Το δεύτερο είναι, βάζεις ελεγκτή ενός οργανισμού, όχι υπαλλήλους του οργανισμού, αλλά τρίτους, οι οποίοι και αυτοί είναι εργαζόμενοι γιατροί στο νοσοκομείο και συνταγογράφοι, να ελέγξουν τι. Άχρηστο λοιπόν, περιττό και αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό τι προσθέτει στους γιατρούς, αλλά και σε κόπο των ασθενών. Οι ασθενείς προσέρχονται είναι πάρα πολλοί. Ο υπεύθυνος λοιπόν γιατρός πρέπει να αφιερώσει πολύ χρόνο για όλη τη διαδικασία της συνταγογράφησης, σας είπα για τρία διαφορετικά πράγματα, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται πολλοί ασθενείς και πρακτικά να είναι ανέφικτο να γίνει. Το γνωρίζουμε όλοι. Και τι γίνεται έναντι αυτού, για να προλάβει να τους δει και τους ασθενείς, γιατί ο σκοπός για τον οποίο έρχονται είναι για να τους δούμε και δεν είναι για να τρώμε τόσο χρόνο σε αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία. Τον κωδικό του γιατρού, που αυτός είναι που πιστοποιεί τη συνταγογράφησή του, για τη σφραγίδα φτιάχνεις όσες θέλεις, τον έχουν και άλλοι γιατροί, νεότεροι συνήθως, δεν τον έχουν μόνο γιατροί όμως, μπορεί να τον έχουν και νοσηλεύτριες, μπορεί να τον έχουν και γραμματείς, για να μπορούν να κάνουν τη συνταγογράφηση υπό την επίβλεψη, θεωρείται πάντα, του γιατρού, και έτσι με αυτόν τον τρόπο να μπορούν να κοιταχθούν οι ασθενείς και να εξυπηρετηθούν επιπρόσθετα για το χρόνο αναμονής τους και ταλαιπωρίας τους. Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ασθενείς. Δεν έρχονται υγιείς στο νοσοκομείο για όλη αυτή τη δουλειά. Αυτό λοιπόν το γνωρίζουμε όλοι ότι συμβαίνει. Και τώρα βέβαια πέφτουμε από τα σύννεφα και αρχίζουμε και βάλουμε εναντίον των γιατρών που
έδιναν τον κωδικό τους σε κάποιον άλλον. Αποστροφή και ερωτηματικά κυριαρχούν και στο λόγο της Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκινοπαθών, η οποία ως έχουσα η ίδια εμπειρία καρκίνου, περιγράφει πώς διακινούνται τα ογκολογικά φάρμακα στα νοσοκομεία. Τα ογκολογικά φάρμακα διακινούνται μόνο με συνταγογράφηση. Δεν μπορείς χωρίς συνταγογράφηση να πάρεις τέτοιο φάρμακο και τα παίρνεις από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Δίνοντας τη συνταγή σου, καταγράφεται στο βιβλιάριο του ασθενούς και τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ προφανώς κρατάνε δεδομένα με τα οποία ενημερώνουν τον ΕΟΦ. Ο ΕΟΦ είναι ο αρμόδιος φορέας για τα φάρμακα, τα ακριβά, τα συγκεκριμένα αυτά φάρμακα, αλλά και για άλλα φάρμακα παράλληλα που χρησιμοποιούνται στις αντινεοπλασματικές θεραπείες και τα φέρνει ο ΙΦΕΤ. Το ίδιο πράγμα. Έχουν πολύ αυστηρές διαδικασίες και ας πούμε μου κάνει εντύπωση πως όταν μπαίνουν κατά την εισαγωγή των φαρμάκων στο φαρμακείο του ΕΟΠΗ, δηλώθηκε χ αριθμός των τάδε φαρμάκων. Πώς μετά δικαιολογήθηκε η εξαγωγή τους χωρίς αυτό να αντιστοιχεί με ασθενείς, με συγκεκριμένους ασθενείς βάσει συνταγογράφησης. Προκαλεί έκπληξη πάντως πως από το 2013, για 5 ολόκληρα χρόνια, ίσως να είναι και περισσότερα, νοσηλευτές αλλά και ιατροί κλέβαν τα φάρμακα από ένα δημόσιο νοσοκομείο και τα διακινούσαν στο εξωτερικό. Αυτό είναι θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Είναι θέμα ηθικής, είναι θέμα δεοντολογίας, είναι θέμα το οποίο πραγματικά είναι πρωτάκουστο, διότι όταν εμείς ως σύλλογοι ασθενών κάναμε καμπάνιες για να συγκεντρώσουμε τα φάρμακα τα οποία περίσευαν από ασθενείς που είτε άλλαζαν θεραπεία είτε οι ασθενείς είχαν αποθάνει, για να τα δώσουμε σε μη ασφαλισμένους ασθενείς, όταν προηγούμενα οι μη ασφαλισμένοι, οι ανασφάλιστοι ασθενείς δεν είχαν πρόσβαση στο σύστημα υγείας, αυτό μου προκαλεί φρίκη. Δηλαδή είναι ανίκουστο. Απλά ανίκουστο. Στην πολυσέλιδη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση, είναι σαφές ότι το Λαϊκό δεν είναι το μόνο νοσοκομείο που δρούσε η εγκληματική οργάνωση. Φαίνεται ότι είχε απλώσει και σε άλλα νοσοκομεία τα πλοκάμια της. Σήμερα η έρευνα συνεχίζεται. Ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί τον κόσμο είναι αν τελικά είναι αυτό το κύκλωμα, δηλαδή αν τους έχετε βρει όλους, κύριε διοικητά Κοντολογής, και στο δικό σας το νοσοκομείο, αλλά και γενικότερα. Γιατί πάρα πολλοί βλέποντας, και εγώ προσωπικά για να σας είμαι απολύτως ειλικρινής, βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους, δεν πιστεύω ότι είναι μόνο αυτοί. Πιστεύω ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι πάνω από αυτούς. Εγώ είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα βρεθούν πολλά ακόμη, διότι οι έρευνες συνεχίζονται. Και αυτό έχει σχέση και με το δικό σας νοσοκομείο? Με όλες τις πλευρές αυτής της υπόθεσης. Θέλω να σας ρωτήσω εάν πιστεύετε ότι όλο αυτό γινόταν μόνο στο Λαϊκό ή πιστεύετε ότι έχει απολύξεις, έχει διαδρομές και σε άλλα δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικά ίσως, στα οποία νοσοκομεία υπάρχουν βέβαια αντικαρκινικές μονάδες. Αυτό που εγώ πιστεύω σε σχέση με τα ευρήματα ως προς τα τιμολόγια και την διακίνηση φαρμάκων είναι ότι γινόταν κάτι τελείως διαφορετικό και δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να υπάρχουν αυτού του είδους οι κλοπές ή οι υπεξαιρέσεις, εξαρτάται πώς θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι συγκεκριμένες πράξεις, οι συγκεκριμένες αφαιρέσεις από τα φαρμακεία, και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν πρόσωπα να προσεγγίσουν τις φαρμακοποθήκες, τα φαρμακεία και να αφαιρέσουν τόσα πολλά σκευάσματα για τα οποία κατηγορούνται. Ιδία δε, όσον αφορά το Λαϊκό, είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό που αναλογεί σε σχέση με τις κατηγορούμενες πράξεις ως προς τα φάρμακα και τον όγκο που διακινήθηκε, και μάλιστα αυτό προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση, ότι όλη αυτή η δικογραφία που αφορά
δήθεν διακίνηση 25 εκατομμυρίων ευρώ αξίας φαρμάκων δεν θα μπορούσε να περιορίζεται μόνο στο λαϊκό. Γιατί δεν αφορά μόνο το λαϊκό. Δεν αφορά το λαϊκό. Οφείλω όμως να σας πω ότι σε μια υπόθεση που εμπλέκεται το σύνολο των ιδιωτικών και δημοσίων νοσοκομείων της χώρας, παρουσιάζεται το λαϊκό ως η πέτρα του σκανδάλου, το οποίο έχει απειροελάχιστη συμμετοχή με βάση τα επίσημα στοιχεία της δικογραφίας. Η δε εμπλοκή, η φερόμενη εμπλοκή της πελάτης άσμα αλλά και της άλλης νεοσηλεύθερης ουσιαστικά είναι ανύπαρκτη. Η μέχρι σήμερα πάντως έρευνα δείχνει ότι το κύκλωμα ζημίωσε τη χώρα με περισσότερα από 14 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που μάλλον θα αυξηθεί. Η μπίζνα που είχαν στήσει οι εμπλεκόμενοι με το ξέπλυμα των κλεμμένων φαρμάκων και την εξαγωγή τους σε φαρμακοποθήκες του εξωτερικού στηρίζεται σε μια καλά δομημένη εγκληματική οργάνωση με αυστηρό καταμερισμό και στεγανά, έτσι ώστε το κάθε μέλος να γνωρίζει όσο το δυνατόν λιγότερα μέλη και να περιορίζει τη δράση του σε συγκεκριμένους χώρους. Όπως προκύπτει από τις έρευνες της οικονομικής αστυνομίας, τα μέλη του κυκλώματος λειτουργούσαν σε 4 πυλώνες. Στον πρώτο πυλώνα βρίσκεται η κορυφή της οργάνωσης. Συγκεκριμένα, ο φερόμενος αρχηγός της πύρας με καταγωγή από την Αίγυπτο, ο 70χρονος Ντεγιάτ Χουσεϊν Ράμπι, μαζί του και η φαρμακοποιός Ιωάννα Ραντοπούλου. Στο δεύτερο πυλώνα βρίσκονται πρόσωπα που εξειδικεύονται στην αποθήκευση αλλά και την εξαγωγή των φαρμάκων. Τα μέλη του τρίτου πυλώνα είναι νοσηλευτές και γιατροί που προμηθεύουν την οργάνωση με τα υπεξαιρεθέντα φάρμακα, ενώ ο τελευταίος πυλώνας έχει αναλάβει να προμηθεύει τον πρώτο, δηλαδή τους αρχηγούς, με σκευάσματα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ και των ιδιωτών. Εντυπωσιακές είναι και οι διαδρομές που ακολουθεί το κύκλωμα. Τα σκευάσματα που έρχονται στα χέρια τους με παράνομο τρόπο ξεπλένονται από την εταιρεία Pretem Hospital Supplies με έδρα το Κάιρο. Ιδιοκτησία του Ράμπι που φαίνεται ότι τα εισάγει στην Ελλάδα και μάλιστα στο φαρμακείο της Ραντοπούλου στην Καλλιθέα, το οποίο όμως στα χαρτιά ανήκει στο στυλιανό Οσμπατζή Χαραλαμπί. Εντύπωση προκαλεί που φυλάσσονται τα ευαίσθητα σκευάσματα σύμφωνα με τη δικογραφία. Σε ιχθυοπολείο της Καλλιθέας. Από εκεί εξάγονται στις φαρμακαποθήκες Luna Farm και Rheingold Pharma Medica στο Μόναχο, αλλά και στην Ολλανδία και την Ιταλία. Στη δικογραφία αναφέρονται επίσης εταιρείες που ανήκουν στα μέλη του κυκλώματος, την Κύπρο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ελβετία. Στην Ελβετία υπάρχει και μια τράπεζα στην οποία κατατίθενται χρήματα από κάποιους εμπλεκόμενους. Ας παρακολουθήσουμε όμως τα χνάρια της πύρας όπως τα βρήκαμε με την κάμερα της εκπομπής. Το κύκλωμα εξαρθρώθηκε μετά από έρευνα του ΕΟΦ και της οικονομικής αστυνομίας, οι οποίοι ειδοποιήθηκαν τον Αύγουστο του 2017 από Γερμανούς επιθεωρητές. Η γερμανική αστυνομία έκανε έλεγχο στις φαρμακοποθήκες του Μονάχου και βρήκε σκευάσματα τα οποία έφεραν υπολείμματα ταινίας με την ένδειξη κρατικό είδος ή δεν είχαν καμία ταινία ασφαλείας. Και από το Μόναχο στην καρδιά του λαϊκού. Εδώ ξεκίναγε η δράση της μαφίας των φαρμάκων. Βρισκόμαστε στο παρασκευαστήριο των χημειοθεραπείων του Λαϊκού Νοσοκομείου στην Οδό Σεβαστοπόλεως. Σε αυτόν εδώ το χώρο εργαζόταν η μοναδική, όπως προβλέπετε, νοσηλεύτρια για την παρασκευή των χημειοθεραπείων. Κατάφερνε με άγνωστο τρόπο να βγάζει εκτός κτηρίου πανάκριβα αντικαρκυνικά φάρμακα. Ποια είναι η διαδικασία που εσείς ακολουθείτε από τη στιγμή που παίρνετε μία ιατρική συνταγή μέχρι τη στιγμή που παραδίδετε ένα έτοιμο παρασκευασμένο φάρμακο? Το πρωί ο γιατρός μας δίνει τη συνταγή με τα φάρμακα του κάθε ασθενούς, όπου φαίνεται πάνω το όνομα, το επίθετό του και ο αριθμός μητρώου του. Εμείς στη συνέχεια το παραλαμβάνουμε, ερχόμαστε στο χώρο που είναι δίπλα, να γράφουμε τα φάρμακα στους ορούς, την ονομασία των φαρμάκων τέλος πάντων πάνω στα μπουκαλάκια των ορών, και στη συνέχεια μαζί με τα φάρμακα τοποθετούνται σε αυτόν τον ειδικό χώρο για να τα παραλάβει η νοσηλεύτρια μέσα όπου θα γίνει και η παρασκευή, και μπαίνουν στο ειδικό μηχάνημα εδώ όπου γίνεται η διάλυση. Στη συνέχεια, αφού γίνει η διάλυση των φαρμάκων, ξανατοποθετούνται μέσα στον ειδικό χώρο εδώ που υπάρχει το παράθυρο, ώστε να τα παραλάβουν απ' έξω και να βγουν στο τμήμα για να γίνει η χορήγηση στους ασθενείς. Σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει περίπτωση να υπάρξει περίσσευμα φαρμάκου.
όταν υπάρχουν περισσεύματα φαρμάκων, αναγράφουμε πάνω στο φλακόν πόσα είναι τα ml και από εκεί και πέρα τοποθετούνται μέσα στο ψυγείο για ένα 24ωρο περίπου, ανάλογα με το φάρμακο, όπου μετά από ορισμένες διαδικασίες, αν δεν χρησιμοποιηθούν την επομένη το πρωί, με ειδικό πρωτόκολλο καταστρέφονται. Εφόσον εργάζεστε με τόσο αυστηρό πρωτόκολλο, θα μπορούσε κάποιος να μπει, να βάλει ένα φάρμακο στην τσέπη του και να φύγει ανενόχλητος? Τι να σας πω τώρα, μετά από όλο αυτό το σκάνδαλο που έχει προκύψει, εμείς πιστεύω ότι τηρούσαμε όλες τις διαδικασίες ώστε να μην υπάρξει αυτό το πρόβλημα. Για να φύγει ένα φάρμακο μέσα από το εργαστήριό σας και να έχει μία χρησιμότητα για κάποιον που θέλει να το εκμεταλλευτεί με οποιονδήποτε τρόπο, με ποια διαδικασία θα πρέπει να γίνει αυτό? Πρέπει να φύγει με πολύ ειδικές συνθήκες. Πρέπει όλα τα φάρμακα να συντηρούνται σε ορισμένους βαθμούς, έτσι, άλλα σε βαθμούς σε ψυγείο και άλλα σε θερμοκρασία δωματίου. Αλλά πάλι οι θερμοκρασίες είναι σταθερές αυτές που κυλάζουν τα φάρμακα. Δεν μπορούν να βγαίνουν έξω έτσι. Ή τα φωτοευαίσθητα φάρμακα να είναι τυλιγμένα μέσα στο κουτί τους. Δεν μπορεί να φύγει ένα φάρμακο χωρίς κουτί. Και φαντάζομαι αυτά τα φάρμακα σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να έχουν ανοιχθεί. Εννοείται ότι δεν πρέπει να έχουν ανοιχθεί και δεν θα πρέπει να έχουν ανασυσταθεί για να φύγουν. Διότι... Κατά σύμπτωση, όλα τα σκευάσματα ήταν της φαρμακοβιομηχανίας Novartis. Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι όλα τα φάρμακα ήταν της Novartis? Είναι, ξέρετε, μια μεγάλη υπόθεση. Ίσως δεν ξέρω αν πρέπει να την συνδέσουμε. Είναι μια μεγάλη υπόθεση που ερευνάται παράλληλα. Αλλά όλα τα αντικαρκυνικά αυτά φάρμακα αφορούν τη συγκεκριμένη εταιρεία και υπάρχει και ένα άλλο συνδετικό στοιχείο που δεν το πολύ αναφέρουν, ότι μία από τις χώρες προορισμού των μεγάλων ποσοτήτων αυτών είναι η Ελβετία, όπου εκεί το ίδιο το κατηγορητήριο αφήνει ανοιχτό αν υπήρχε και εγκέφαλος και εκεί, στην Ελβετία, και ειδικά μιας εταιρείας που δεν έχουν βρει το διαχειριστή, τα ξέρετε, είστε καλός γνώστης της δικογραφίας εσείς. Το πολιτικό επίπεδο σε σχέση με τη διαχείριση αυτής της υπόθεσης, πραγματικά για εμένα είναι που πρέπει να αναζητηθεί και να δούμε σε ποιο βαθμό όλη αυτή η διακίνηση φαρμάκων συγκεκριμένης εταιρείας έχει να κάνει και με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ή μέσα από τη συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται η ευκαιρία να ξεπληθούν διάφορες άλλες διαχειριστικές ατασταλίες ενδεχομένως ή όποιες άλλες παρατυπίες μπορεί να υπάρχουν. Πάντως σας προβληματίζει και εσάς ότι ανήκουν σε μία εταιρεία όλα τα φάρμακα που διακινήθηκαν ή το μεγαλύτερο μέρος, για να μην είμαι απόλυτη? Όπως με προβληματίζει ιδιαίτερα σε σχέση και με έγγραφα που υπάρχουν μέσα στην δικογραφία, ότι το 50% και άνω προέρχεται από τις αποθήκες του ΕΟΚ. Η οικονομική αστυνομία, με άδεια του εισαγγελέα, ζήτησε την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των προσώπων που υποψιαζόταν, με αποτέλεσμα να τεκμηριωθούν οι υποψίες για τις βρώμικες συναλλαγές. 50.000, 40.000 και μετά αποφάσισε, μετά το πέρας του πρώτου μήνα και μετά ας μην υπάρξει εμπιστοσύνη μεταξύ μας εξαιτίας αυτής της γαμπής ιστορίας. Εγώ σε πιστεύω, εσύ δεν θέλω να με πιστέψεις και θα σου δώσω τις φωτογραφίες, θα σου δώσω το... αριθμό με τις φωτογραφίες, με χειρόγραφη, την επιβεβαίωση, τη δικιά μου υπογραφή και της εταιρείας μου. Και επίσης την ιδιοκτησία του φαρμακείου μου. Εντάξει, εγώ είμαι υπεύθυνος ενώπιόν σου. Αλλά ποτέ, ποτέ από μένα δεν θα ακούσεις ή θα μυρίσεις «έχω να κάνω με τους καλύτερους ανθρώπους» ή «ότι έχω δυσκολίες» ή «ότι έχω να κάνω με ανεπίσημα ή ψεύτικα προϊόντα». Εντάξει. Φυσικά και όχι. Δεν σου επιτρέπεται να κάνεις κάτι άλλο όπως... Δεν μου επιτρέπεται να κάνω άλλο, όπως στην υπόθεση με το Αβαστίν. Έχουμε αρκετά με τις αρχές για να φροντίζουμε ένας τον άλλο, εντάξει? Βρήκαμε τα 4 χιλιάρικα. Άμα είναι Δευτέρα και μου τα δίνεις κας, να τα σπρώξω ή να περιμένω το άλλο. Να σου πω, 4 χιλιάρικα θα πάρω εγώ. 4 χιλιάρικα σε σένα στα 10. Μόλις τελειώσουν, τότε θα τα γράψει αυτή. Ότι λήγανε όλα 2/12 και θα πάρει κάθε μία 100 ευρώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ... Γιάννα, όταν δώσω αυτά τα 25 ή 30 θα πάρω μια επιταγή με 200.000. Εσύ κατάλαβες αυτά που σου είπα? Αν τα διώξεις σήμερα ή αύριο θα είμαι μαζί σου την Παρασκευή με 200.000. Ναι. Και θα χάσω, αλλά θα πάρω τα παλιά λεφτά από τα νοσοκομεία. Και για το Γερμανό είναι 11. 11, μπράβο, εντάξει. Δεν μου λες το δωράκο? Έλα. Χτες που κάναμε τη δοκιμή με το κουτί, υπάρχει περίπτωση να έχουμε ένα χώρο για άλλα 10 κομματάκια για το Γερμανό? Πάλι τα ίδια, Αβαστίν.
10 δεν νομίζω, δεν νομίζω. Αλλά να σου πω, θα κατέβω τώρα κάτω να ξαναγεμίσω το κουτί πάλι. Ναι, τι ήθελα να πω, σας παρήγγειλε ο Μανώλης τίποτα για εβδομάδα? Δεν ξέρω τι θα κάνει. Νομίζω αυτή τη εβδομάδα κάτι πρέπει να κάνει. Δεν με έχει πάρει ακόμα. Ναι, μου είπε και εμένα για Τρίτη, γι' αυτό. Ναι. Ναι. Επειδή είναι γιορτές, μετά ίσως κάτι κάνει. Πρέπει να κάνει. Πολλοί πάντως αναρωτιούνται πώς γινόταν όλη αυτή η καλωστημένη μπίζνα και αν υπάρχουν κι άλλοι πέραν από αυτούς που μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται. Και ακόμη, ποιος είναι ο ρόλος των φαρμακοποιών των νοσοκομείων. Θέλω να σας ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι υπάρχουν ευθύνες και τη δική σας τη φαρμακοποιό. Αν θα μπορούσε να έχει καταγράψει το δικό σας το φαρμακείο τις ελλείψεις που υπήρχαν ή τις φημολογούμενες αφενός και αφετέρου όλο αυτό το σύστημα που γινόταν. Μα τα φάρμακα αυτά δεν τα δίνει το φαρμακείο του νοσοκομείου. Τα δίνουν τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Τα έφερναν δηλαδή μαζί τους οι ασθενείς? Όχι. Τους είχε, υποτίθεται ότι αυτά τα χάπια τους λέει ο γιατρός, εφόσον πρέπει να τα πάρουν, ότι ξέρεις, θα πάρεις αυτό το κουτί με χάπια από το φαρμακείο του ΕΟΠΗ και θα πρέπει να παίρνεις, ξέρω εγώ, ένα την ημέρα ή αναλόγως την δοσολογία κτλ. Δεν είναι φάρμακα τα οποία χορηγούσε το φαρμακείο του νοσοκομείου. Κατάλαβα. Είναι αποκλειστικά, ναι, από τα... κάποιο από τα 30 φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Τώρα, ας έρθουμε στην συμμετοχή των δύο νοσηλευτριών σας. Υποθέτω ότι κανείς δεν είχε πάρει είδηση, έτσι, ναι, ή τουλάχιστον αυτό σας λέγεται. Υπήρχαν καταγγελίες νωρίτερα από τις συλλήψεις για τη δράση των δύο? Όχι. Κάτι περίεργο συμπεριφορά? Αυτές οι δύο κυρίες δεν είχαν περίεργη συμπεριφορά. Όλος ο κόσμος στο νοσοκομείο είπε ότι δεν πήγαινε το μυαλό μας με τίποτα. Πέσανε από τα σύννεφα. Μάλιστα, η μία έχει υπάρχει μια λεπτομέρεια ανατριχιαστική ότι έχει πεθάνει ο αδελφός της από καρκίνο. Έτσι μαθαίνω. Ναι, ισχύει αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω πώς εξηγείτε το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα καταθέσει ούτε καν ως μάρτυρας, νομίζω, ο φαρμακοποιός του Λαϊκού. Αυτό είναι και η δική μας απορία. Αλλά προτιθέμεθα σε αυτό το στάδιο που συζητάμε να ζητήσουμε τόσο την κατάθεση του συγκεκριμένου υπευθύνου για το φαρμακείο, όσο και όποιου αναμειγνύεται στην όποια εξαγωγή φαρμάκου από την αποθήκη, καθώς επίθεσης και του αρμοδίου για τις προμήθειες του νοσοκομείου, γιατί δύο είναι τα ζητήματα που αφορούν τουλάχιστον τον εντολέα μου, που πραγματικά έχω συγκλονιστεί και ο ίδιος προσωπικά, που είχε αυτή τη σκληρή μεταχείριση. Το ένα είναι ότι σε κανένα στάδιο δεν θα μπορούσε ο ίδιος να έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε φάρμακο, ούτε από το φαρμακείο, ούτε για τη χορήγηση προς τους ασθενείς της αντίστοιχης αγωγής. Όπως επίσης, από κανένα μέχρι τώρα στοιχείο δεν παρατηρείται να υπήρχε έλλειμμα στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Ακόμη περισσότερο επιβεβαιώνεται αυτό από την αποκατάθεση υποδιευθύντριας που γίνεται και στο στάδιο της προανάκρισης, το οποίο για εμένα απροσδιόριστα και τελείως ανεξήγητα δεν ελήφθη υπόψη. Μία από τις εμπλεκόμενες νοσηλεύτριες αναφέρει στην κατάθεσή της ότι τα φαρμακευτικά σκευάσματα που έπαιρναν και διοχέτευαν στο κύκλωμα της παράνομης διακίνησης φαρμάκων ήταν από θεραπείες καρκινοπαθών που δεν χρειάζονταν πλέον. Είναι σύνηθης αυτή η διαδικασία? Όχι, ποιος το είπε αυτό, ότι μπορείς να τα διοχετεύσεις στο εμπόριο και να τα εμπορευθείς? Αυτό είναι τελείως παράνομο. Όχι, εννοώ κάποια φάρμακα τα οποία δεν χρειάζονται πλέον να τα επιστρέφετε πίσω στο νοσοκομείο. Τα φάρμακα τα οποία διακινούνται νοσοκομιακά είναι φάρμακα κυταροτοξικά με ειδικές διαδικασίες διακίνησης. Δεν έχει κανένα δικαίωμα ούτε να τα πάρει, ούτε να τα έχει υποχρεωμένη η νοσηλεύτρια που τις περίσσευσαν κάποια φάρμακα, δηλαδή στη μονάδα διάλυσης, αυτά να τα αναφέρει στο φαρμακείο. Μου είναι αδύνατο να διανοηθώ πώς έγινε αυτή η κλοπή, γιατί υποτίθεται ότι σε μια καλά διοικούμενη μονάδα η διοίκηση εφαρμόζει συστήματα εσωτερικού ελέγχου, υπάρχουν μηχανογραφικά συστήματα τα οποία λειτουργούν μεταξύ τους, δηλαδή αν υπάρχει κίνηση φαρμάκων από το φαρμακείο προς τη μονάδα διάλυσης,
Ενημερώνεται ταυτόχρονα ο φάκελος του ασθενούς, ενημερώνεται το λογιστήριο, ενημερώνεται παντού. Δεν μπορεί να γίνει διακίνηση χωρίς αυτά να ενημερωθούν και κάθετα και οριζόντια. Το ότι έγινε αυτό χωρίς να το αντιληφθεί η διοίκηση του νοσοκομείου ή των νοσοκομείων, σημαίνει ότι δεν υπήρχαν οι απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες, δηλαδή συστήματα διοίκησης. Πάσχουμε από διοίκηση νοσοκομείων στην πράξη. Οπότε αυτά τα φάρμακα που για τους αλφαβήτα λόγους δεν χρειάζεται πια, συνήθως καταστρέφονται, επιστρέφονται πίσω στο νοσοκομείο. Τα φάρμακα αυτά έχουν και συγκεκριμένη διάρκεια ζωής. Τα περισσότερα, για να μην πω πολλά από αυτά, είναι φάρμακα τα οποία χρειάζονται ειδικές συνθήκες διατήρησης ψυγείο ή άλλες συνθήκες διατήρησης τις οποίες ορίζεται για το κάθε φάρμακο. Δεν είναι φάρμακα, δεν είναι ασπιρίνες που μπορείς να τα πάρεις και να τα δώσεις εδώ και εκεί. Έχουν πολύ αυστηρές προδιαγραφές χειρισμού. Ποιος τα πιάνει, πού τα βάζει, πώς τα αποθηκεύει. Είναι πολύ περίεργο το ότι έγινε αυτό. Και αν περίσσευαν φάρμακα, θα μπορούσαν να διατεθούν σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη ή θα μπορούσαν να επιστραφούν στο φαρμακείο του ΕΟΠΗ. Τα νοσοκομεία παίρνουν τα φάρμακά τους, όλοι τα παίρνουν από τον οργανισμό φαρμάκων. Υπάρχει καταγραφή. Κάθε φάρμακο φέρνει ταινία, φέρνει έναν αριθμό. Δεν μπορείς να τα διακινήσεις ελεύθερα. Θέτει πάρα πολλά ερωτήματα όλη αυτή η κατάσταση και περιμένουμε κι εμείς να δούμε τι θα δείξει η δικαστική έρευνα. Μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο τη διαδικασία, δηλαδή πώς τα φάρμακα καταγράφονται, δίνονται στους ασθενείς, έτσι ώστε να μην υπάρχει περίπτωση απώλειας εκλοπής. Βεβαίως. Υπάρχει το τμήμα. Στο τμήμα ορίζονται, υπάρχουν συγκεκριμένοι υπεύθυνοι γιατροί, νοσηλευτές, που κάνουν τις αιμοδιαλύσεις για τους αρρώστους που έχουν την ημέρα, γιατί κάθε μέρα υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός καταγεγραμμένος αρρώστων. Εκεί λοιπόν γίνονται οι διαλύσεις των φαρμάκων, ξέρει το τμήμα ακριβώς και ο υπεύθυνος του τμήματος τι γίνεται και όλα αυτά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολα να βρεθούν, διότι υπάρχουν βιβλία καταγεγραμμένα. Επομένως, μπορεί να γίνει και άμεσος έλεγχος για να δουν ακριβώς και τι είχε γίνει σε κάθε τμήμα που συνέβαιναν αυτά τα γεγονότα. Πώς γινόταν όλη αυτή η διακίνηση, σας έχει πει, έτσι απλά να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί ακούει διάφορα και... Ναι, ναι, ακούει διάφορα και ακούει διάφορα ακριβώς, γιατί δεν μπορεί να δοθεί μια σοβαρή, υπεύθυνη και πιστική εξήγηση γιατί ακριβώς δεν διακινήθηκαν αυτά τα φάρμακα. Ακριβώς. Όπως και το είπατε προηγουμένως, έχουν διαπιστωθεί στο παρελθόν ελλείψεις όσον αφορά τη δυνατότητα του νοσοκομείου, των νοσοκομείων στην Ελλάδα, και του συγκεκριμένου, να χορηγήσουν στους ασθενείς τους από το δικό τους φαρμακείο την αντίστοιχη δοσολογία που θα ήταν απαραίτητη για την θεραπευτική τους αγωγή. Επομένως, υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη και σήμερα, οποιοδήποτε μπορεί να το διαπιστώσει, πόσες και πόσες φορές συγγενείς πηγαίνουν να αγοράζουν με δικά τους έξοδα τα φάρμακα προκειμένου να τύχουν οι δικοί τους άνθρωποι του συνόλου της θεραπευτικής τους αγωγής και από αυτά τα φάρμακα ενδεχομένως να προέρχονταν αυτά που περιήλθαν στην κατοχή των νοσηλευτριών. Έστω ότι προέρχονταν τα φάρμακα από δωρεές, είναι ηθικό ή σωστό να διακινούνται αυτά παράνομα? Αυτό προϋποθέτει ότι η δική μου πελάτησα γνώριζε την παράνομη διακίνηση. Εάν διακινούνταν παράνομα, και δεν έχω λόγους να μην το πιστεύω, είναι σαφές ότι αυτό δεν το γνώριζε. Για ποιο λόγο έδινε τα φάρμακα στον κύριο Λαγούδη και δεν τα έδινε ενδεχομένως στους καρκινοπαθείς, στους ισοθελοντές ή σε κάποιο άλλο σωματείο? Εκείνη είχε την πεποίθηση ότι τα φάρμακα αυτά καταλήγουν σε κοινωνικά φαρμακεία, σε ιατρία, σε δομές αλληλεγγύης, σε πρόσφυγες κτλ. Εξάλλου, τα περισσότερα από αυτά τα φάρμακα τα πετούσαν γιατί ήταν ήδη λυγμένα. Σε κάθε περίπτωση όμως, η δική της υπεποίθηση ήταν τα φάρμακα εκεί πηγαίναν. Γιατί θα τα επέστρεφε στο φαρμακείο του νοσοκομείου? Διότι αυτή η διαδικασία, δεχθήκαμε και μια αντίστοιχη ερώτηση, εξ όσο γνωρίζω δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί δηλαδή να δώσει ο νοσηλευτής στο φαρμακείο του νοσοκομείου κάποια φάρμακα. Η διαδικασία όμως το ορίζει ότι σε αυτή την περίπτωση τα φάρμακα πρέπει να καταστρέφονται, καθότι είναι αρχαιοθετημένα και υπάρχουν συγκεκριμένες καταγραφές. Θεωρητικά έτσι είναι. Θεωρητικά έτσι είναι. Στην πράξη όμως, όταν υπάρχει τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα,
με τα αντικαρκυνικά φάρμακα ειδικότερα και με ελλείψεις οι οποίες παρουσιάζονται και γίνονται συνεχείς εκκλήσεις. Και οι πολίτες είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι και προφανώς είναι πολύ καλύτερο να καταλήγουν σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη παρά να καταστρέφονται. Ωστόσο, εύλογα προκύπτει το ερώτημα. Μήπως εκτός από όσους κατηγορούνται μέχρι σήμερα υπάρχουν και άλλοι εγκέφαλοι που δεν έχουν συλληφθεί? Και ακόμη η υπόθεση αποκαλύφθηκε ή είναι η κορυφή του παγόβουνου? Πιστεύετε ότι αυτό το σκάνδαλο, αυτό το κύκλωμα, που φαίνεται ότι είναι κύκλωμα, άσχετα από το ρόλο του πελάτη σας, αυτό είναι διαφορετικό πράγμα. Αν λοιπόν αυτό το κύκλωμα είχε μόνο γιατρούς, νοσηλευτές, διακινητές, ή αν υπάρχει κάποιος εγκέφαλος ο οποίος έχει τη δυνατότητα, έχει τον τρόπο και έχει και τις άκρες μέσα στο χώρο της υγείας, τι λέτε? Αυτό που πράγματι φαίνεται, αλλά και αυτό είναι προς απόδειξη, προς περαιτέρω διερεύνηση, γιατί ή θα πρέπει να βγήκανε όλες αυτές οι μεγάλες ποσότητες, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να βγούνε μεμονωμένα, περιστασιακά και αποκομμένα και χωρίς την έγκριση όλων αυτών των αρμοδίων που με βάση το όποιο πρωτόκολλο, ειδικά για τα συγκεκριμένα φάρμακα, πρέπει να ακολουθείτε, ή αυτά είναι ζήτημα σε σχέση με τις προμήθειες που θα έπρεπε να είχαν πάει στα νοσοκομεία ή στα κεντρικά φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Αυτό το οποίο πιστεύω και εγώ είναι ότι η προσπάθεια που γίνεται να στραφούν όλα τα φώτα της δημοσιότητας στο λαϊκό, σκοπό έχει κατά την άποψή μου να συγκαλύψει, και πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα το ανέβρει πολύ γρήγορα, θα εξεύρει την αλήθεια. Σκοπεύει όλη αυτή η προσπάθεια στο να μην εμφανιστούν οι πραγματικοί υπαίτιοι αυτής της ιστορίας. Σύμφωνα με την οικονομική αστυνομία, το ελληνικό δημόσιο ζημιώθηκε από το 2013 που δρούσε το κύκλωμα τουλάχιστον 14 εκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχεί σύμφωνα με τα τιμολόγια σε αξία 14.401 φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται αρκετά πρόσωπα. Γιατροί και νοσηλευτές όχι μόνο από το λαϊκό, αλλά και από άλλα νοσοκομεία, φαρμακεία και φαρμακαποθήκες, όπου φαίνεται ότι γινόταν υπεξαίρεση σκευασμάτων. Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες και τα ονόματα για 9 από τους εμπλεκόμενους, οι οποίοι και προφυλακίστηκαν. Ας δούμε όμως ποιοι είναι αυτοί. Ο 70χρονος Ντεγιάμπ Χουσέιν Ράμπι γεννήθηκε στην Αίγυπτο. Θεωρείται αρχηγικός τέλεχος της οργάνωσης και είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που εισάγει τα υπεξαιρεθέντα σκευάσματα από την Αίγυπτο στην Ελλάδα. Η αστυνομία διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν στις τελωνιακές αρχές έγγραφα που να αποδεικνύουν την εισαγωγή των σκευασμάτων. Η Ραντοπούλου Ιωάννα, 57 χρόνων, φέρεται ότι συγκρότησε την εγκληματική οργάνωση μαζί με τον Ντεγιάμπ. Μαζί με μία ακόμη φαρμακοποιό ήταν υπεύθυνες για τη συγκέντρωση, αποθήκευση και διακίνηση των φαρμάκων σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ ως βάση τους είχαν το φαρμακείο στην οδό Σκρά στην Καλλιθέα, ιδιοκτησίας του Όσμπαντζη Χαραλαμπίδη Στυλιανού. Ο 64χρονος Βαρβέρης Εμμανουήλ ήταν υπεύθυνος για την αποθήκευση των παράνομων φαρμάκων και διαχειριζόταν κυρίως τη φαρμακοποθήκη Φαρμίλη. Ο Αιγύπτιος Μαχμούτ Μαχέρ, 59 χρόνων, ήταν χρεωμένος με την παράνομη προμήθεια των φαρμάκων από τα νοσοκομεία. Ο Δημήτρης Λαγούδης, επίσης 59 χρόνων, ήταν συνταξιούχος του Λαϊκού Νοσοκομείου και γνώριζε τις νοσηλεύτριες από παλιά. Κατηγορείται ότι παραλάμβανε τα σκευάσματα από τις νοσηλεύτριες και τα παρέδιδε στο Μαχμούτ. Κύριε Μπουλούκο, θέλω να σας ρωτήσω, έχετε πελάτη ένα από αυτούς που κατηγορούνται ως μέλος αυτού του κυκλώματος που διακινούσε τα αντικαρκυνικά φάρμακα. Μάλιστα, είναι συνταξιούχος νοσηλευτής στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Θέλω να σας ρωτήσω για την άποψη του πελάτη σας, αν σας έχει πει πώς γινόταν αυτή η διακίνηση και δεύτερον, τι δηλώνει αθώος, παραδέχεται την εμπλοκή του σε αυτή την υπόθεση. Για την ακρίβεια, είχε υπηρετήσει στο Λαϊκό ως πρακτικός νοσοκόμος. Και δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ιδιότητά του, γιατί σε κανένα στάδιο της υπηρεσιακής του καριέρας δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση στο φαρμακείο ή σε φάρμακα ή σε οποιαδήποτε αγωγή που χορηγείται σε ασθενείς. Ακόμη περισσότερο, τα τελευταία 3 χρόνια είναι συνταξιούχος. Επιπλέον, αυτό που θα έπρεπε να αναζητηθεί από τις ανακριτικές αρχές και από την αστυνομία που σε πρώτο στάδιο έκανε την έρευνα, θα ήταν ποιος
έλεγχε την είσοδο-έξοδο αυτών των φαρμάκων που είναι υψηλής διαβάθμισης ασφαλείας όσον αφορά το πρωτόκολλο για την εξαγωγή τους από το φαρμακείο του νοσοκομείου. Ή ακόμη θα έπρεπε να αναζητηθεί αν υπήρχε τελικά έλλειμμα στο ΛΑΙΚΟ σε σχέση με τα φάρμακα, τις φαρμακοποθήκες και τις προμήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών. Ο πελάτης σας έχει παραδεχθεί πάντως ότι αυτά τα παρελάμβανε από τις δύο αυτές συγκεκριμένες νοσηλεύτερες που είναι και κατηγορούμενες, είναι έτσι? Έχει παραδεχτεί ότι κάποιες φορές με τη μία από αυτές τις νοσηλεύτριες, όταν βρέθηκαν στην κατοχή της κάποια τέτοια από τα περισσευούμενα φάρμακα των συγγενών, τούτα έδωσε, ο οποίος περαιτέρω αναζήτησε και τα έδωσε. Ναι. Τα μετέφερε ουσιαστικά. Κύριε Μπουλούκο, αν επιτρέπετε, πού τα μετέφερε? Είχε σχέση με αυτό το φαρμακείο, το περίφημο, στην Καλλιθέα? Δεν είχε καμία σχέση με κανένα από τα υπόλοιπα πρόσωπα, παρά μόνο με έναν που γνωρίζονταν από πολλά χρόνια, ο οποίος ήταν αλλοδαπής καταγωγής, εγκατεστημένος από 25 ετία στην Ελλάδα και σε αυτόν τα έδωσε, ο οποίος περαιτέρω κάπου τα πούλησε και έδωσε την προμήθεια για τη μεταφορά στον κύριο. Ας έχουμε τώρα για το όφελος. Νομίζω ότι είναι κρίσιμο αυτό το θέμα για τον πελάτη σας. Τι όφελος είχε από όλα αυτά? Δηλαδή ήταν μικρά τα ποσά που έπαιρνε, γιατί τα φάρμακα αυτά, όπως ξέρουμε, είναι αρκετά ακριβά, έτσι δεν είναι? Η παραδοξότητα, και θα ξεκινήσω με τα στοιχεία της ίδιας της δικογραφίας, είναι ότι αυτά που προέρχονται μέσα από το νοσοκομείο στο οποίο εργαζόταν είναι πάρα πολύ λίγα σε σχέση με αυτό το γιγάντιο ποσό που αναφέρεται των 25 εκατομμυρίων. Ακόμη περισσότερο, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι δεν μπορεί να είναι παρά μόνο κάποιες δύο-τρεις φορές κάποια σκευάσματα. Ο πελάτης σας αυτό τον φερόμενο ως εγκέφαλο, αυτό τον Αιγύπτιο, τον γνώριζε? Όχι, ο πελάτης μου, εντολέας μου, ο οποίος ήταν συνταξιούχος κατά την επίμαχη περίοδο, δεν γνώριζε κανέναν πλην των δύο νοσηλευτριών και ενός τρίτου προσώπου. Και αυτού του τρίτου το αλλοδαπού που μας είπατε, ναι. Η κατοπόδη Κατερίνη, 53 χρόνων, με την ιδιότητα της νοσηλεύτριας, φέρεται ότι αποσπούσε παράνομα τα αντικαρκυνικά σκευάσματα και τα προμήθευε στο κύκλο. Κύριε Κωνσταντάκη, η πελάτη σας, η Κατερίνη Καταπόδη, παρασκευάστρια στο Λαϊκό Νοσοκομείο, κατηγορείται ότι έπαιρνε τα φάρμακα από το νοσοκομείο και τα διακινούσε παράνομα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν αποδεικνύεται καν από τη δικογραφία, εφόσον δεν υπάρχει το παραμικρό έλλειμμα ούτε στο φαρμακείο, ούτε στη μονάδα του νοσοκομείου. Αντίστοιχα, ήδη και η εισαγγελική αρχή έχει αρχίσει να προσανατολίζεται, όπως γράφει και στην σχετική δήλωσή της, ότι προέρχονταν από δωρεές. Ωστόσο, όμως, κάτι τέτοιο φαίνεται λίγο μη εφικτό. Δηλαδή, κατηγορείται ότι είτε ότι μείωνε τις δόσεις, είτε ότι τα έπαιρνε με κάποιο άλλο τρόπο. Αυτό ακριβώς λέμε και εμείς, ότι αυτός ο άλλος τρόπος δεν μπορεί να είναι κανένας άλλος παρά από δωρεές συγγενών ασθενών που είτε έγιναν καλά, είτε δεν είχε ευτυχή κατάληξη η θεραπεία τους. Είναι προφανές, και από αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι ούτε αφαιρούνταν φάρμακα, ούτε οι δόσεις μειώνονταν, γιατί κάτι τέτοιο θα είχε διαπιστωθεί και δεν διαπιστώνεται. Η δική μου υπελάτησα δεν γνωρίζει κανέναν άλλον παρά μόνο τον κύριο Λαγούδη. Επαρκώς έχει αιτιολογήσει για ποιο λόγο του έδωσε κάποια από αυτά τα φάρμακα. Η 49χρονη Γεωργία Πατήλα, επίσης νοσηλεύτρια, εκμεταλλευόταν και αυτή την ιδιότητά της για να αποσπά τα σκευάσματα και να τα δίνει στους υπεύθυνους της οργάνωσης. Η σχέση της με την έτερη παρασκευάστρια ποια ήταν, γιατί να εμπλέκονται οι συγκεκριμένες δύο όμως με τον κύριο Λαγούδη? Οι συγκεκριμένες δύο δεν γνωρίζονται. Γνωρίζονται μόνο ως ονόματα. Δεν υπηρέτησαν ποτέ μαζί και δεν έχουν συνυπηρετήσει ποτέ μαζί στον ίδιο χώρο. Εξάλλου, παρουσιάζεται μία δράση της πελάτης ΑΣΜΟ από το 2013 έως και το 2017, όταν πέραν πάσης αμφιβολίας υπηρετεί σε αυτή τη θέση από τα μέσα του 2016. Μία από τις εμπλεκόμενες νοσηλεύτριες αναφέρει ότι τα αντικαρκυνικά φάρμακα τα οποία διακινούσε ήταν από θεραπείες που δεν γινόντουσαν πια ή από επιστροφές αντικαρκυνικών φαρμάκων. Είναι μία συνήθις διαδικασία αυτή? Κοιτάξτε, αν είπε αυτό δεν σημαίνει ότι έτσι αποποιείται τις ευθύνες τις οποίες έχει. Οι ευθύνες είναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι σας είπα και πριν
ότι χιλιάδες καρκινοπαθείς κάθε μέρα ταλαιπωρούνται γιατί δεν υπάρχουν φάρμακα στα νοσοκομεία, δεν έχουν κονδύλια τα νοσοκομεία. Ο Αιγύπτιος Σάλεμ Μούσα ήταν επιφορτισμένος με την προμήθεια των σκευασμάτων και τέλος, ο γιατρός Λάζαρος Παπακοσταντίνου προέβαινε σε ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις ασφαλισμένων, εξαπατώντας και ζημιώνοντας τα κρατικά ταμεία. Οι γιατροί αυτοί που κατηγορούνται είναι μέλη της Ένωσης. Των ιατρικών συλλόγων. Είναι των ιατρικών συλλόγων. Εγώ ήδη το έχω πει ότι πρέπει να διαγραφούν άμεσα καταρχήν οι γιατροί αυτοί. Δεν είναι νοσοκομιακοί γιατροί. Τουλάχιστον τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, οι γιατροί αυτοί δεν είναι νοσοκομιακοί γιατροί. Όμως δεν σημαίνει αυτό τίποτα. Είναι συνάδελφοί μας, είναι γιατροί. Ανήκουμε στον ίδιο ιατρικό σύλλογο. Επομένως άμεσα πρέπει να διαγραφούν και οι νοσηλευτές και οι φαρμακοποί από τους αντίστοιχους συλλόγους. Δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και να κυκλοφορούν στην κοινωνία μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σε αυτά, σαν ΕΙΝΑΠ, είμαστε κάθετοι. Πρέπει παραδειγματικά να τιμωρηθούν. Αυτή είναι η λέξη, παραδειγματικά. Εσείς τους γνωρίζετε αυτούς τους γιατρούς? Ειλικρινά, δεν τους γνωρίζω, γιατί είναι δύσκολο να ρωτήσεις και τα ονόματα και να σας πω και κάτι. Δεν έχει νόημα. Η δικαιοσύνη ας προχωρήσει γρήγορα να τελειώνει αυτή η ιστορία. Κύριε Πατούλη, πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι μέλη του συλλόγου σας προέβησαν σε τέτοιους είδους εγκληματικές πράξεις και ενδεχομένως εξέθεταν τη ζωή των ασθενών σε κίνδυνο? Καταρχήν δεν ξέρω πόσα μέλη, ποιοι, δεν μας έχουν δοθεί επίσημα, αλλά όποιοι και να είναι, όσοι και να είναι, είναι κατάπτυστο αυτό που έγινε, είναι εγκληματικό και προφανώς ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα κάνει αυστηρότατες ποινές, παραδειγματικές, απέναντι σε τέτοιες πράξεις. Εύλογα αναρωτιέται κανείς πως είναι δυνατόν επί 5 χρόνια το κύκλωμα να δρούσε χωρίς κανείς να τους υποψιαστεί. Μάλιστα, οι συνάδελφοί τους μας δήλωσαν την έκπληξή τους για όσα έγιναν γνωστά. Πάντως η Σπύρα για να μπορέσει να δράσει βρήκε κάποια τρύπα στο σύστημα και κατάφερε να δρά ανενόχλητη όλα αυτά τα χρόνια. Φαίνεται ότι η Σπύρα αυτή βρήκε ένα πολύ μεγάλο κενό στο σύστημα. Το σύστημα συνταγογραφήσεων αφενός και αφετέρου καταγραφής όλων αυτών των αντικαρκυνικών είτε φαρμάκων είτε σκευασμάτων. Θέλω να σας ρωτήσω αν εκ των υστέρων, έτσι όπως σκεφτόσετε τα πράγματα, πιστεύετε θα μπορούσατε να είχατε κάνει κάτι ούτως ώστε να μην εκμεταλλευτεί η Σπύρα το κενό που υπήρχε στο σύστημα? Το νοσοκομείο έχει πολύ καλά συστήματα παρακολούθησης και καταγραφής και ιχνηλιασιμότητας των φαρμάκων του. Όμως το τελειότερο σύστημα να έχεις, που ξαναλέω έχουμε ένα πολύ καλό σύστημα καταγραφής, αν δεν υπάρχει ένα μίνιμουμ έστω ελάχιστο επίπεδο ηθικής στον άνθρωπο, μερικά πράγματα είναι πρακτικά αδύνατο να τα εντοπίσεις. Το Λαϊκό Νοσοκομείο είναι ένα πάρα πολύ καλό νοσοκομείο, το οποίο παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες στους ασθενείς. Έχει εξαιρετικούς γιατρούς, πάρα πολύ καλούς εξαιρετικούς νοσηλευτές και πολύ καλό διοικητικό προσωπικό. Δυστυχώς πάντα υπάρχουν εστίες ανομίας οι οποίες πρέπει να βρούμε τρόπο όσο το δυνατόν να τις περιορίζουμε και βεβαίως και να τις τιμωρούμε όταν τις πιάνουμε. Εδώ υπάρχουν σε όλη αυτή την ιστορία, κατά τη γνώμη μου, δύο πράγματα. Το ένα είναι να δούμε σαν νοσοκομείο η διαδικασία διακίνησης η εσωτερική των φαρμάκων και η ανασύστασή τους στα αρμόδια τμήματα, πώς ακριβώς γίνεται και να δούμε πού μπορούμε να παρέμβουμε ελεκτικά ώστε να αποφύγουμε τέτοια συμβάντα ή οτιδήποτε άλλο στο μέλλον. Και το δεύτερο είναι ότι αυτό πρέπει να το επιτείνουμε και να δούμε τι άλλα πρέπει να προσθέσουμε σαν ηλεκτρονικούς μηχανισμούς ελέγχου αλλά και παρεμβάσεις ατόμων. Για παράδειγμα, πρόσφατα ελήφθη μια απόφαση αντί για 2 μονάδες ανασύστασης, μία μέσα στο νοσοκομείο και μία στη Σεβαστοπόλεως που λειτουργούν τα εξωτερικά γιατρία εγχύσεως και τα αεροστατικών, να διατηρηθεί η μία που έχει και τις πολύ περισσότερες εγχύσεις, 100 έναντι 15 στη Σεβαστοπόλεως, ώστε να προείσταται και φαρμακοποιός ο οποίος να ελέγχει όλη την διακίνηση του τμήματος εκεί και με αυτόν τον τρόπο και λάθη να αποφεύγονται αλλά και πιθανές παρανομίες στο μέλλον.
Πιστεύετε ότι το σύστημα υγείας δεν έχει θωρακιστεί σωστά με αποτέλεσμα να επιτρέπονται τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες από γιατρούς? Ναι, πιστεύω ότι δεν έχει θωρακιστεί όπως θα έπρεπε. Αφήνει χαραμάδες οι οποίες γίνονται εκμεταλλεύσιμες από ασυνείδητους για να πράττουν εγκληματικές πράξεις. Η δικτύωση μεταξύ των νοσοκομείων, η δυνατότητα καταγραφής των ογκολογικών ασθενών, αλλά και οι ποσότητες των φαρμάκων που χρειάζονται ετησίως, θα έπρεπε να είναι πιο ευκρινείς, ώστε να μην αφήνει σε κανέναν την παραμικρή δυνατότητα του εγκλήματος. Χρειάζεται να ληφθούν κάποια μέτρα για τη διαδικασία διαχείρισης των φαρμάκων, έτσι ώστε και οι ασθενείς να είναι ασφαλείς, αλλά και να μην ζημιώνεται το δημόσιο? Είναι σίγουρο ότι οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να θωρακιστούν, θα πρέπει να παίρνουν το φάρμακο που πρέπει την ώρα που πρέπει. Και οφείλω να πω ότι παρά τις δυσκολίες που έχει η χώρα μας, το εξασφαλίζει. Όμως η δικτύωση, όπως είπα πριν, των νοσοκομείων και η καταγραφή των ασθενών είναι απαραίτητο να γίνει με πιο έγκριτο τρόπο. Για μας, ειλικρινά, μπορώ να πω ότι όχι είναι απλώς ένα τραγικό γεγονός, είναι μία βόμβα στο χώρο της υγείας. Δεν περιμέναμε ποτέ ότι συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα, γιατί αν πραγματικά καταλαβαίναμε ότι κάτι είχε ξεκινήσει και γίνεται, θα το είχαμε καταγγείλει ήδη. Η θέση μας είναι πάγια, καταγγέλουμε πάντα αυτά τα γεγονότα και θέλουμε η δικαιοσύνη να προχωρήσει τις διαδικασίες όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο θεσμικό πλαίσιο που να εμποδίζει τέτοιου είδους εγκλήματα στο νοσοκομείο? Με άλλα λόγια, το σύστημα πώς μπορεί να θωρακιστεί έτσι ώστε να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα? Για μένα είναι έκπληξη που συνέβη, γιατί πάντα στο νοσοκομείο υπάρχουν διοικήσεις, υπάρχουν έλεγχοι. Υπάρχουν επιστημονικά συμβούλια, υπάρχουν διοικήσεις, διευθυντές ιατρικές υπηρεσίες κλπ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς. Τόσο, γιατί είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα, πως για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα γινόντουσαν αυτά τα πράγματα και η διοίκηση δεν είχε πάρει χαμπάρι τι γινότανε. Είναι λάθος. Για μένα είναι μεγάλες οι ευθύνες της διοίκησης ενός νοσοκομείου για αυτά τα γεγονότα. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η έρευνα πρέπει να φτάσει μέχρι το κόκαλο. Να βρεθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Γιατροί, αν είναι νοσηλευτές, στο φαρμακείο, γιατί. Για να υπάρξει παράνομη εμπορία και διακίνηση φαρμάκων μέσα στο νοσοκομείο, πρέπει να εμπλέκονται πάρα πολύ. Και κυρίως θέλω να πω το εξής, ότι δεν πρέπει να αφήνουμε εκτός ευθυνών την διοίκηση, τον διοικητή του νοσοκομείου. Με βάση τον νόμο προείσταται όλων των υπηρεσιών του νοσοκομείου. Φροντίζει για την σωστή λειτουργία του νοσοκομείου, για να παρέχει υψηλής ποιότητας φροντίδα στους ασθενείς. Όλοι πιστεύουν ωστόσο ότι χρειάζεται να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο και να ληφθούν μέτρα που θα θωρακίσουν το σύστημα και δεν θα επιτρέπουν να δρουν ανενόχλητοι όσοι είναι επίορκοι και ανάλγητοι. Ειδικά στο Λαϊκό Νοσοκομείο, τα μέτρα που λαμβάνονται πρόκειται να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή. Τώρα ένα άλλο ερώτημα είναι πώς θα θεραπεύσετε αυτά τα κενά. Δηλαδή τι θα γίνει στο μέλλον και αν έχετε αρχίσει κάποιες προσπάθειες ώστε κάποιοι ασυνείδητοι στην κυριολεξία να μην εκμεταλλεύονται τα κενά που υπάρχουν στο σύστημα. Εδώ και τρεις μήνες το Λαϊκό Νοσοκομείο είναι πιλωτικό νοσοκομείο και αλλάζει συθέμελα το πληροφοριακό του σύστημα. Είμαστε εμείς και ο Ευαγγελισμός οι οποίοι προχωρούμε σε αλλαγή του παλαιού πληροφοριακού συστήματος που υπήρχε σε πολλά νοσοκομεία της Ελλάδος εδώ και 25 χρόνια και εγκαθιστούμε ένα καινούριο πληροφοριακό σύστημα με δικλείδες ασφαλείας οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο στον έλεγχο στον οποίο υπήρχε. Πιστεύετε ότι μπορεί να βγει τι ακριβώς συνέβη? Κοιτάξτε, η διοίκηση και οι γιατροί των αρμόδιων τμήματων κάνουν σκληρή προσπάθεια όλες αυτές τις μέρες στην προσπάθεια να διευθυνιστούν όσα γίνεται περισσότερα ή δυνατόν όλα. Και αυτό ανεξάρτητα από τις ανακριτικές αρχές που κάνουν και αυτές τη δουλειά τους. Ελπίζω ότι ο συνδυασμός των δύο ερευνών θα οδηγήσει σε αρκετά από αυτά που αναζητούμε. Τώρα το αν θα είναι όλα ή όχι δεν μπορώ να σας το βεβαιώσω. Να κοιτάξουμε να βεβαιώσουμε με τον τρόπο μας τον κόσμο ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να ξανασυμβεί. Θεωρείτε ότι έχει πληγεί η εικόνα του δημόσιου νοσοκομείου?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πλήγμα, αλλά από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να παραβλέπουμε και έχω προσωπική αντίληψη γιατί συμβαίνει να έχω ασθενή εδώ και ένα χρόνο δικό μου πρόσωπο της οικογένειάς μου και μπορώ να σας πω ότι στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται γιατροί, νοσηλευτές και προσωπικό κάνουν τα πάντα για να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς όσο μπορούν από τον τεχνολόγο στην ακτινοθεραπεία μέχρι θα έλεγα και την καθαρίστρια η οποία προσπαθεί να βοηθήσει, να κατευθύνει. Οι γιατροί στο δημόσιο νοσοκομείο και θα το πω, ας μην είναι ο Άγιος Σάββας, οι γιατροί θα τους βρεις εκεί μέχρι τις 5-6 το απόγευμα. Το ωράριό τους τελειώνει στις 2. Οι γιατροί αυτοί πέραν από τους ασθενείς, τους εσωτερικούς, τους νοσηλευόμενους με τους οποίους είναι επιφορτισμένοι, έχουν πολύ μεγάλο αριθμό εξωτερικών ασθενών που κάνουν τη θεραπεία τους ως εξωτερικοί ασθενείς, δηλαδή λαμβάνουν χημειοθεραπεία, λαμβάνουν ακτινοθεραπεία, λαμβάνουν άλλες θεραπείες οι οποίες είναι από το στόμα. Όλοι αυτοί οι ασθενείς είναι εκατοντάδες, δεν είναι ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε δέκα. Οι γιατροί αυτοί κάνουν μάχη με το χρόνο για να ανταποκριθούν και είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για το ότι προσπαθούν μαζί με τους νοσηλευτές να παράσχουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Από την άλλη μεριά έχεις τους άλλους γιατρούς και τους άλλους νοσηλευτές οι οποίοι επιδίδονται σε παραεμπόριο φαρμάκων. Και πέρα βέβαια από αυτή την άποψη είναι και το θέμα της ηθικής. Πολύ σοβαρό. Είναι, σας λέω, είναι θέμα δεοντολογίας. Έχουν παραβεί πάρα πολλά άρθρα του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας και του κώδικα νοσηλευτικής δεοντολογίας, αντίστοιχα οι νοσηλευτές. Αυτοί δεν μπορούν, κατά τη γνώμη μου, εάν αποδειχθεί ότι πράγματι γινόταν αυτό το παραεμπόριο, δεν μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν το ιατρικό ή το νοσηλευτικό επάγγελμα. Κατά την άποψή μας θα πρέπει το μαχαίρι να μπει μέχρι το κόκαλο, να δουν αν υπάρχουν και άλλα νοσοκομεία και άλλοι εμπλεκόμενοι υγειονομικοί ή όποιοι, οι οποίοι σαφέστατα θα πρέπει να αναδειχθούν και θα πρέπει και εκείνοι να τιμωρηθούν. Δεν μπορεί στη χώρα όπου οι νέοι φεύγουν γιατί δεν βρίσκουν δουλειά, στη χώρα που οικονομικά έχει τεράστια κρίση, κάποιοι να εγκληματούν εις βάρος των πιο ευαίσθητων ασθενών όπως είναι ο ογκολογικός ασθενής. Αυτό που θέλω να πω ειλικρινά και το πιστεύω. Οι ασθενείς, οι οποίοι ογκολογικοί ασθενείς είναι μια πολύ ευαίσθητη ομάδα και όλοι μας και οι γιατροί και οι νοσηλευτές πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, θα πρέπει να μας έχουν εμπιστοσύνη και να μην πιστεύουν ότι μια μικρή ομάδα ανθρώπων που δεν θέλω να τους πω συναδέλφους μας, αλλά θα ήθελα άμεσα να διαγραφούν είτε είναι γιατροί, φαρμακοποιοί, είτε νοσηλευτές από τους συλλόγους τους και να μην υπάρχουν πλέον να είναι συνάδελφοι και συνεργάτες μας. Και νομίζω ότι δεν πρέπει πλέον οι ασθενείς αυτοί να νομίζουν ότι σε όλα τα νοσοκομεία γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται, είμαστε πολύ προσεκτικοί, αγαπάμε τους ασθενείς και προσέχουμε πάρα πολύ τους ασθενείς και αυτό ειλικρινά για μένα σαν πρόεδρος της ΕΝΑΠ είναι εγγύηση για τα νοσοκομεία. Αυτό θέλω να πω, ότι οι ασθενείς ογκολογικοί να μην φοβόνται και να προσέρχονται στα νοσοκομεία. Είναι ελάχιστα αυτά τα γεγονότα που έχουν συμβεί και νομίζω ότι η ιστορία αυτή θα τελειώσει πολύ σύντομα. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πει ότι η έρευνα πρέπει να φτάσει σε βάθος και όποιοι εμπλέκονται θα πρέπει να διωχθούν άμεσα από το νοσοκομείο, από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γι' αυτό και καλέσαμε, παράλληλα με την εισαγγελική έρευνα και την έρευνα της αστυνομίας και την διοίκηση του νοσοκομείου του Λαϊκού, αλλά και το Υπουργείο Υγείας να δώσει στη δημοσιότητα τα νοσοκομεία που εμπλέκονται, τα ονόματα όσων ερευνώνται στη δικαιοσύνη, προκειμένου να τεθούν και άμεσα σε διαθεσιμότητα και ταυτόχρονα να ερευνηθεί εάν πραγματικά κινδύνεψαν εξαιτίας της δράσης αυτού του κυκλώματος, εγκληματική οργάνωση τη λέμε εμείς, κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές. Δεν είναι δυνατόν στις ημέρες μας που οι καρκινοπαθείς στα δημόσια νοσοκομεία τραβάνε ένα γολγοθά, δεν βρίσκουν χημειοθεραπευτικά φάρμακα, ταλαιπωρούνται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, τακτικά πηγαίνουν και στον ιδιωτικό τομέα και δίνουν
χρήματα από το υστέρημά τους ή που δεν έχουν να κάνουν τις θεραπείες, να δρουν κυκλώματα ανεξέλεγκτα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και το Υπουργείο Υγείας, καθώς επίσης και η διοίκηση των νοσοκομείων, οι διοικήσεις, να μην κάνουν απολύτως τίποτα. Ανατριχίλα προκαλεί ωστόσο η υποψία ότι πιθανόν το παράνομο κύκλωμα να αφαιρούσε από τις δόσεις των ασθενών τα σκευάσματα, μειώνοντας τη θεραπευτική τους δράση. Κυρία Αποστολίδου, η Ομοσπονδία σας ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων. Εσείς είχατε καταγγελίες από τα μέλη σας? Πριν, όχι, δεν είχαμε καταγγελίες, αλλά βέβαια είχαν καταγραφεί ελλείψεις φαρμάκων που οφείλονται σε πολλούς λόγους, αλλά ποτέ δεν είχαμε σκεφτεί ότι οι ελλείψεις μπορεί να οφείλονται και σε κλοπή. Κλοπή δημόσιας περιουσίας, γιατί είναι τα φάρμακα αγοράζονται με τα χρήματα τα δικά μας, με τα χρήματα των φορολογουμένων. Μετά που ήρθε στο φως αυτή η υπόθεση της παράνομης διακίνησης φαρμάκων, είχατε καταγγελίες από μέλη σας ή τηλέφωνα που να σας λέγανε ότι κάτι να είχαν υποψιαστεί? Κοιτάξτε, όχι, αλλά υπάρχουν τηλεφωνήματα και σε εμάς και στα μέλη μας από ασθενείς οι οποίοι έτυχε να έχουν κάνει τη θεραπεία τους τους προηγούμενους μήνες και οι οποίοι ανησυχούν αν η θεραπεία την οποία έλαβαν ήταν αυτή την οποία είχε συνταγογραφήσει ο γιατρός τους. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει ο κάθε ασθενής σε κάθε νοσοκομείο να το συζητήσει με τον γιατρό του. Υπάρχουν καταγγελίες για ελλείψεις φαρμάκων. Πιστεύετε ότι σχετίζονται με αυτή την υπόθεση? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Οι ελλείψεις φαρμάκων μπορεί να οφείλονται σε πάρα πολλούς λόγους. Από την διακοπή παραγωγής ή από την έλλειψη κάποιων πρώτων υλών που δυσκολεύουν την παραγωγή φαρμάκων, παράλληλες εξαγωγές, μέχρι δικές μας δυσκολίες, όπως είναι η χρηματοδότηση των νοσοκομείων, η έγκαιρη παραγγελία νέων φαρμάκων, γιατί τώρα τα νοσοκομεία δεν κρατούν μεγάλα αποθέματα. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς ποιοι ακριβώς είναι οι λόγοι και αυτό θα το δείξει η δικαστική έρευνα. Θεωρείτε ότι μπορεί να έχουν πληγεί και ασθενείς ενδεχομένως? Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε και δεν μπορούμε να το ξέρουμε, όχι. Πιστεύετε, σύμφωνα με τη δική σας εμπειρία σαν γιατρός, ότι θα μπορούσαν να έχουν βλαφτεί ασθενείς μέσα από αυτή την εγκληματική πράξη? Θέλω να είμαι δίκαιη. Επειδή δεν ξέρω ακριβώς πώς έχει γίνει η διαδικασία και δεν θα ήθελα να δώσω περισσότερες ευθύνες ή λιγότερες ευθύνες σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ευθύνες. Πιστεύω ότι δεν νομίζω ότι ότι έχουν βλαφτεί οι ασθενείς, γιατί συνειδιασιακά ο κάθε γιατρός και ο κάθε νοσηλευτής δεν μπορεί να φτάσει σε τέτοιο σημείο που σημαίνει έγκλημα. Αυτό είναι έγκλημα για μας. Και δεν θέλω να πιστεύω, επειδή δεν ξέρω τις διαδικασίες, ότι έφτασαν σε τέτοιο σημείο. Αυτό που θέλω να πω και είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαπιστώσουμε, θα πρέπει με την πειθαρχική διαδικασία να ερευνηθεί εάν οι δόσεις που χορηγούνταν στους καρκινοπαθείς ήταν οι σωστές. Αν το κύκλωμα, ακόμη και από τη δόση του φαρμάκου, έβγαζε χρήματα, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πέθαναν καρκινοπαθείς επειδή δεν τους δόθηκε η σωστή δοσολογία στο φάρμακο. Αυτό είναι εγκληματικό. Λένε και για άλλα νοσοκομεία. Ποιος θα μας το πει αυτό? Δεν θα πρέπει να μας πει ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας, το Υπουργείο Υγείας, αν υπάρχουν άλλα νοσοκομεία και αν εκεί λαμβάνονται μέτρα να ανακαλυφθεί και να σταματήσει η δράση τέτοιων κυκλωμάτων. Εκείνο που σοκάρει από όλη αυτή την ιστορία, περισσότερο απ' όλα, δεν είναι αν κάποιοι με τις δόσεις που περίσσευαν έκαναν εμπόριο ή ποιοι έκαναν αυτό το εμπόριο. Εκείνο που σοκάρει είναι η υποψία, γιατί ακόμα δεν καταγράφεται στη δικογραφία, ευτυχώς, ή δεν έχει βρεθεί απόδειξη γι' αυτό. Η υποψία λοιπόν μήπως κάποιοι χορηγούσαν ή κάποιες μειωμένες δόσεις στους ασθενείς. Δηλαδή οι ασθενείς δεν είχαν την απαραίτητη θεραπεία για να περισσεύει το υλικό και να το διακινούν και να το εμπορεύονται. Αυτό είναι που σοκάρει περισσότερο. Αυτό θα ήταν απάνθρωπο, ιδιαίτερα σκληρό και δεν θα γινόταν ανεκτό από κανέναν κοινωνικά και ανθρώπινα. Όμως
δεν φαίνεται από πουθενά να συνέβη κάτι τέτοιο, ιδιαίτερα γιατί στο συγκεκριμένο νοσοκομείο έχει ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών των παθήσεων και βέβαια θα πρέπει επιτέλους να αποφασίσουμε σε σχέση με το συγκεκριμένο νοσοκομείο αν και εφόσον λειτουργούσε σωστά και αν δεν λειτουργούσε σωστά να κληθούν όλοι εκείνοι μάλιστα. που ήταν αρμόδιοι ναι. και υπεύθυνοι για τη λειτουργία. Ναι. Η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, Μέρη Παπασπύρου, ετοιμάζει το συμπληρωματικό πόρισμα για το ΚΕΛΠΝΟ, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκονται οι διορισμοί που γίνονταν στον συγκεκριμένο φορέα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο έγιναν. Στη συνέντευξη που μας παραχώρησε η κυρία Παπασπύρου, αναφέρεται στο σκανδαλώδη τρόπο με τον οποίο έγινε προσπάθεια να συγκαλυφθούν στοιχεία, αποδείξεις και έγγραφα, που όμως τελικά βρέθηκαν στον τεράστιο αριθμό των κατηγορουμένων, των μαρτύρων και των εγγράφων και ελπίζει πως ως το τέλος του χρόνου όλες αυτές οι υποθέσεις θα έχουν λήξει. Όσο για το εάν βρίσκονται πολιτικά πρόσωπα πίσω από το σκάνδαλο του ΚΕΛΠΝΟ, δηλώνει αναρμόδια να το βεβαιώσει, καθώς ελέγχει μόνο δημοσίους υπαλλήλους. Κυρία Παπασπύρου, ευχαριστώ πολύ που δεχθήκατε να μας μιλήσετε εδώ, στο Checkpoint, για άλλη μια φορά. Μαθαίνουμε τώρα ότι είσαστε στο τελικό στάδιο της σύνταξης του πορίσματος του δεύτερου για το ΚΕΛΠΝΟ και μαθαίνουμε ότι έχετε ευρήματα στο σκληρό δίσκο, γιατί ψάχνατε τα έγγραφα, όπως μας είχατε πει, τα βρήκατε τελικά και έτσι συντάσσετε αυτό το πόρισμα. Ναι, καθυστερήσαμε, το πόρισμα ήταν έτοιμο, αλλά την Πέμπτη που μας πέρασε, μας ήρθαν από τη Διεύθυνση Κλινολογικών Ερευνών η πραγματογνωμοσύνης από την κατάσχεση που είχε γίνει το καλοκαίρι τον σερβερ του ΚΕΛΠΝΟ. Όντως υπάρχουν μέσα πάρα πολλά στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν πολύ για την εξέλιξη όλης της υποθέσεως του ΚΕΛΠΝΟ. Ορισμένα εξ αυτών αφορούσαν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Έπρεπε να δοθούν τα αντίγραφα αυτά σε όσους ελέγχονται για να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους, να τα μάθουν αυτά. Πόσοι ελέγχονται προς το παρόν για τις πρώτες υποθέσεις? Για τις πρώτες υποθέσεις είναι γύρω στα 6 άτομα. Ελέγχονται 6 άτομα, βεβαίως πολίτες, όχι ναι, πολιτικά όχι, πρόσωπα. Όχι, μα εγώ δεν ελέγχω πολιτικά γιατί πρόσωπα. Γιατί δεν μπορείτε να ελέγξετε δεν μπορώ, πολιτικά μα δεν έχω, ελέγχω. Εγώ ελέγχω τους δημοσίους υπαλλήλους, δεν ελέγχω κανέναν άλλο. Μάλιστα. Εντάξει. Τώρα, από αυτά τα έγγραφα που βρήκατε, δεν μπορείτε να μας πείτε το περιεχόμενο, το καταλαβαίνω, αλλά η οσμή που σας δίνετε, ποια είναι? Ενισχύεται το πόρισμα το πρώτο και το συμπληρωματικό πόρισμα, ενισχύονται αυτά στα οποία είχαμε καταλήξει, έρχονται και μας επιβεβαιώνουν τα έγγραφα αυτά. Εάν είχαμε μείνει εκεί μόνο στους διορισμούς, εντάξει, θα ήταν μια απιστία, απλή, αλλά είναι ο τρόπος που μετά ενήργησαν για να καλύψουν αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Αυτό είναι το σημαντικό. Υπήρξε και συγκάλυψη δηλαδή. Ακριβώς. Ο τρόπος της συγκάλυψης και πώς μπορέσαμε να τα βρούμε αυτά και να τα ανακαλύψουμε. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πόρισμα, το συμπληρωματικό πόρισμα. Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον. Αυτό θα το στείλετε εσείς και στη Βουλή, καταλαβαίνω. Μπορεί και ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας αλλά και στην κυρία του Λουπάκη. Άμεσα, θα φύγει άμεσα το πόρισμα. Μόλις ληφθούν οι εξηγήσεις των ελεγχομένων, θα πάει κατευθείαν στην εισαγγελέα. Έπονται όμως και άλλα πορίσματα για τα επικοινωνιακά. Πάρα πολλά. Δεν είναι ένα-δύο. Το ΚΕΛΠΝΟ έχει πάρα πολλά πορίσματα. Γιατί δεν μπορούσε να γίνει ενιαία ο έλεγχος, γιατί δεν θα υπήρχε δικαστήριο να δικάσει. Δεν θα μπορούσε να το δικάσει. Αυτή τη στιγμή αναμένουμε Γιατί, με συγχωρείτε, γιατί το λέτε αυτό? Είναι μεγάλος ο αριθμός θα είναι των κατηγορουμένων, μεγάλος ο αριθμός των μαρτύρων και πώς θα ελέγξεις 300.000 έγγραφα μέχρι στιγμής? Μπορεί να τα ελέγξει ένα δικαστήριο και να προχωρήσει? Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για πόσους εμπλεκόμενους, ας το πούμε έτσι, εμπλεκόμενους? Αυτά θα βγαίνουν σε υπόθεση-υπόθεση. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν 10 φάκελοι που αφορούν τον ΚΕΛΠΝΟ, τουλάχιστον? Πολύ περισσότεροι. Ήρθαν εδώ βουλευτές της Εξεταστικής Επιτροπής και τους είπατε σε σχέση με τη ζημιά, ότι η ζημιά υπολογίζεται, σε σχέση με τους φακέλους βέβαια που ερευνάτε εδώ και αφορούν δημοσίους υπαλλήλους, υπολογίζεται λοιπόν αυτή η ζημιά πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχει καταγραφεί σε αυτή την επιτροπή την εξεταστική. Πού το βασίζεται αυτό?
Όταν μίλησα, υπάρχει μεγαλύτερη ζημιά. Εννοώ, εντάξει, ότι ναι, μεν θα ελέγξεις τα έσοδα-έξοδα του Κελπνό και θα δεις ακριβώς τι έχει καταγραφεί. Δεν υπάρχουν βέβαια και βιβλία και αυτά είναι για να τα βρούμε. Τα βρίσκουμε από διάφορα έγγραφα που έχουμε βρει. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι στα τιμολόγια μετά που ελέγχουμε, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, τα περισσότερα είναι εικονικά. Ήδη έχει παραπεμφθεί άτομο, ήταν πρόεδρος του Κελπνό, αν θυμάμαι, για εικονικά τιμολόγια 1.390 τόσο. 1.390 εκατομμύρια ευρώ. Τι αφορούσαν, θυμάστε? Δεν το θυμάμαι γιατί δεν το έλεγξα εγώ. Ναι. Ήταν παλιός έλεγχος του 6, 7, 8 τότε νομίζω, 9. Και απεδείξαν ότι τα τιμολόγια αυτά ήταν εικονικά. Η υπόθεση Νοβάρτης. Ναι. Είναι μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει στο Πανελλήνιο. Το ξέρω. Η υπόθεση Νοβάρτης είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Προχωράει πάρα πολύ καλά όμως. Είναι ένα ξεχωριστό κλιμάκιο για την Νοβάρτης. Εκείνο που μας έχει κάνει εντύπωση είναι αυτό που υπόθηκε στην Επιτροπή πάλι την Εξεταστική, γιατί το ξέρουμε, για αυτή την τρύπα για χρήματα τα οποία δεν ξέρουμε πού πήγαν. Μία τρύπα στο Κελπνό. Ακριβώς. Ναι. Υπάρχουν χρήματα. Τι σημαίνει αυτή η τρύπα στο Κελπνό? Θέλετε να μας το εξηγήσετε? Ναι. Βρήκαμε λοιπόν ότι έχει πάρει μία X χορηγία το Κελπνό. Δεν υπάρχουν πρακτικά της εποχής εκείνης που να λένε πού θα πάνε αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα αυτά τελειώνουν. Όταν έχουν πάρει τα έγγραφα και δεν υπάρχουν τα έγγραφα, το πρωτόκολλο δεν υπάρχει. Έχει χαθεί. Να ξέρουμε πού πήγανε, προσπαθούμε με τα τιμολόγια που έχουν κατασχεθεί από τότε να τα βρούμε. Να βρούμε πού έχουν πάει. Αφού βρίσκουμε τιμολόγια της εποχής εκείνης και βλέπουμε από πού πάνε αυτά τα χρήματα, μετά τα εξετάζουμε αυτά τα τιμολόγια. Είναι κανονικά ή είναι εικονικά? Πότε υπολογίστε να λήξουν όλα αυτά? Τώρα πια που έχει συγκεντρωθεί το υλικό όλο. Εμείς τι το κάναμε το υλικό? Το υλικό όλο έχει περαστεί σε κομπιούτερ, έχουν σκαναριστεί τα έγγραφα πια, έχουν περαστεί μέσα στα κομπιούτερ και από εκεί γίνεται ο έλεγχος πολύ πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Όλο αυτό το υλικό λοιπόν μαζεύτηκε, γιατί σας μιλάω τώρα για 300.000 σελίδες έγγραφα. Είναι τεράστιος όγκος. Για το Κελπνό μιλάω. Μόνο για το Κελπνό. Μόνο για το Κελπνό. Αυτά λοιπόν ελέγχονται πια, έχουμε καταλήξει ποιες είναι οι υποθέσεις. Ξεκινάνε δύο-τρεις επιθεωρητές, ελέγχουν την κάθε υπόθεση ξεχωριστά και μετά όλοι μαζί κάνουν τον τελικό έλεγχο για να βγει το πόρισμα και ο καθένας κατά λόγο αρμοδιότητος υπογράφει. Πιστεύουμε ότι τώρα πια ήρθε η ώρα να αρχίσουν να βγαίνουν τα πορίσματα. Δηλαδή θα θέλεις ένα μήνα να το φτιάξεις το πόρισμα και να το βγάζεις, γιατί το υλικό υπάρχει πια. Μπορούμε να πούμε ότι ως το τέλος του χρόνου θα έχουν λήξει. Ως το τέλος του χρόνου θα έχουν λήξει τα περισσότερα. Τα περισσότερα. Ναι. Καταλάβατε, ο οικονομικός διαχειριστικός, σας λέω τώρα, είναι έτοιμος για τα δύο χρόνια. Ναι. Έχουμε από το 2011 έως το 2015. Μετά, προσέξτε να δείτε, θα συνεχιστούν οι έλεγχοι. Μου λένε ότι δεν κάνω έλεγχο για μια εταιρεία φύλαξης του Κελπνό. Ποιος σας είπε ότι δεν κάνω έλεγχο? Έχει βγει εντολή έλεγχου, αλλά αυτή η εταιρεία ερευνά τη σχέση της και από το παρελθόν. Γιατί δεν ήταν, δεν την πήραν τώρα. Ήταν από το παρελθόν. Δεν θα ερευνηθεί το παρελθόν για να έρθουμε στο παρόν? Θέλω να σας ρωτήσω εάν πιστεύετε ότι όλα αυτά που περιγράφουμε τώρα θα μπορούσαν να έχουν γίνει χωρίς να υπάρχει ένας συντονισμός από κάποιον. Εσείς βέβαια δεν ελέγχετε πολιτικό πρόσωπο. Όχι. Ελέγχετε μόνο τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Αλλά πώς έγιναν όλα αυτά? Θέλω μία γενική σας κρίση. Συντονιστείς όλα αυτά, δεν υπήρχε? Δεν θα τα βρω. Αυτά, ξέρετε κάτι, όταν θα απαγγελθούν οι κατηγορίες, τότε και οι κατηγορούμενοι, πιστεύω, θα μιλήσουν. Εντάξει. Δεν θα πάρει καθένας τέτοιο βάρος πάνω του. Εντάξει. Όταν απαγγελθούν και αν απαγγελθούν κατηγορίες.